Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την τέταρτη ημέρα της Διεθνούς Διάσκεψης για το Κυπριακό, επιβεβαίωσε τη συνέχιση των συνομιλιών από Δευτέρα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτιέρες. Ο κ. Κουτιέρες, όπως είπε, είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα στη διεθνή σκηνή. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ένιωσα τυχερός που μπορέσαμε χθες να συνεργαστούμε σε μια πάρα πολύ καλή κατεύθυνση για το Κυπριακό, ανέφερε. Όπως έκανε επίσης γνωστό, τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι διαδικασίες. Σε πρώτη φάση, όπως δήλωσε, έχουμε πει να απαντηθούν δύο θεμελιακά ερωτήματα και να σπάσουμε αυτά τα ερωτήματα σε σειρά απαντήσεων. Και πρόσθεσε, το Σαββατοκύριακο επιφυλάσσει την ομάδα μας στην ελληνική αντιπροσωπεία αλλά και στην κυπριακή αντιπροσωπεία πάρα πολύ και σκληρή δουλειά. Όμως, όπως ξέρετε, δεν φοβόμαστε τη σκληρή δουλειά, αρκεί να είναι χρήσιμη για τη χώρα. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο Γενικός Γραμματέας διατύπωσε τις απόψεις πάνω σε κεντρικά ζητήματα και νομίζω ότι οι απόψεις του διατύπωση κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Ερωτηθείς για το αν είναι αισιόδοξος, ανέφερε πως η αισιοδοξία είναι ο τρόπος σκέψης μου, η φιλοσοφία μου, και έκανε γνωστό πως οι συζητήσεις είναι πιθανόν να συνεχιστούν όλη την επόμενη εβδομάδα. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Κουτιέρες, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο, αποτίμησε θετικά το γεύμα και σημείωσε πως έγινε σαφές πως υπάρχουν κάποια απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να υπάρξει μια συνολική διευθέτηση στο κυπριακό ζήτημα. Υπενθύμησε δε την πλήρη αφοσίωσή του στην προσπάθεια αυτή για χάρη των ανθρώπων της Κύπρου. Σημειώνεται ότι χθες βράδυ η συνάντηση όλων των πλευρών που εμπλέκονται στα θέματα εγγυήσεων και ασφάλειας έγινε σε βαρύ κλίμα υπό τη σκιά των δηλώσεων του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι αυτή είναι η τελευταία διάσκεψη για το Κυπριακό. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για τα θέματα εγγύησεων και ασφάλειας, κατά την οποία δεν επετεύχθη καμία πρόοδος, η Τουρκία έθεσε μετεπιτάσιος απαίτησή της για παραχώρηση από την κυπριακή πλευρά του καθεστώτος των τεσσάρων ελευθεριών για τους Τούρκους πολίτες, συνδέοντάς την ευθέως με την πρόοδο στα κεφάλαια εγγυήσεων και ασφάλειας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Γκοτζιάς στήριξε απόλυτα την κυπριακή θέση, επισημένοντας τα ανεδαφικά στοιχεία της τουρκικής απέτησης, ενώ τόνισε στην παρέμβασή του ότι όλοι οφείλουν να επιδείξουν επικοδομητικό πνεύμα και να βοηθήσουν στη λύση, επισημένοντας ότι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές εκβιαστικές τακτικές. Ανέφερε δε ότι η διάσκεψη στην οποία η Ελλάδα προσήλθε για να συζητήσει τα θέματα των εγγυήσεων και ασφάλειας που την αφορούν είναι ανοιχτού τέλους και δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως τελευταία διάσκεψη. Εξάλλου, χθες, έπειτα από μια αρκετά δύσκολη μέρα, στην οποία επιβεβαιώθηκε η τουρκική πρόταση για μια λύση στο πρότυπο του σχεδίου Ανάν, ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό συγκάλεσε τη διάσκεψη των ηγετών και των τριών Υπουργείων Εξωτερικών και εκπροσώπων των εγγυητριών δυνάμεων με περιορισμένη σύνθεση, προκειμένου κατά βάση να αντιληφθεί αν εν ώψη της σημερινής αύξησης Γκουτιέρες υπάρχει πιθανότητα παρουσίασης κάποιου σημείου σύγκλησης. Κάτι τέτοιο δεν έγινε εφικτό και ως εκ τούτου η σημερινή διάσκεψη με τον κύριο Γκουτιέρες αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Στο Κραν Μοντάνα θα είναι και ο Αλάν Ντάνκαν, υφυπουργός στα ευρωπαϊκά θέματα της τρίτης εγγυήτριας δύναμης Μεγάλης Βρετανίας, η οποία προσπαθεί να διαδραματίσει ρόλο γεφυροποιού. Το μεσημέρι, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα παραθέσει γεύμα στον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Μουσταφά Ακιντζή, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί γεύμα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και του Τούρκου ομολόγου του, κατά το οποίο θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν περαιτέρω οι τουρκικές προθέσεις ως προς τα θέματα εγγυήσεων και ασφάλειας. Στις 3.30 το μεσημέρι αναμένεται να γίνει χωριστή διμερή συνάντηση του κ. Γκουτιέρες με τον Νίκο Κοτζιά. Ο Γενικός Γραμματέας αναμένεται επίσης να παραστεί αργότερα στο τραπέζι των δικοινοτικών συνομιλιών.